Μαζί έχουμε δει πια αρκετές ιστορίες που αποδεικνύουν ότι ο δημόσιος χώρος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας, αρκεί να τον νιώσουμε ως τέτοιον. Η σημερινή ιστορία όμως είναι μάλλον η μεγαλύτερη νίκη που έχει μοιραστεί μαζί μας κάποιος από τους City Makers και αφορά μια βραδιά σύμβολο του αγώνα μιας γειτονιάς να διεκδικήσει τους δρόμους, τα στενά και τη ζωή της από την παρανομία και τις πιάτσες ναρκωτικών. Βρισκόμαστε στην οδό Haven, στο πεδίο του Άρεως, απέναντι από το Green Park. Πριν από 2 χρόνια, στο Green Park υπήρχε μια τεράστια πιάτσα ναρκωτικών. Η γειτονιά μας δεν ήταν καθόλου αυτή η εικόνα που βλέπετε σήμερα. Ήμασταν πίσω από καγκελόπορτες, ήμασταν άνθρωποι δυστυχισμένοι γιατί συμβιώναμε με μια πιάτσα ναρκωτικών. Ο δρόμος ήταν σκοτεινός, χωρίς φως, μέσα στη μιζέρια και μέσα στη θλίψη. Αυτή λοιπόν η γειτονιά βγήκε κάποια στιγμή μέσα από την αποξένωση που βρισκότανε. Γνωριστήκαμε, δεσμευτήκαμε και αποφασίσαμε να ζητήσουμε την ποιότητα της ζωής, να διεκδικήσουμε την ποιότητα της ζωής που μας αξίζει. Συνήθως αυτά τα πράγματα αρχίζουν από 1-2 πρόσωπα. Έτσι έγινε και εδώ. Κάποιοι πήρανε την πρωτοβουλία και σιγά σιγά πιστήκανε όλοι και συμμετάσχανε σε αυτήν την κίνηση. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ότι ξαναγίναμε γειτονιά. Ότι καθαρίσαμε και φροντίσαμε το δρόμο μας. Καθαρίσαμε τους τοίχους οι οποίοι ήταν μια σχήμια, μια μουτζούρα. Καθαρίσαμε τα μάρμαρα, με βοήθεια βέβαια. Φροντίσαμε τα φυτά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βρει ο δρόμος πάλι τη φωτεινότητα, την ηρεμία και το ρυθμό, τον παλιό. Και το πιο σημαντικό, φωτίσαμε το δρόμο μας. Και αυτό, γι' αυτό και το μήνυμά μας είναι ότι η Haven ανάβει τα φώτα της στη ζωή, είναι συμβολικό, αλλά είναι και κυριολεκτικό. Ανάβει τα φώτα της σημαίνει ότι φωτίζεται, ένα πράγμα που μας έλειπε επί χρόνια. Οι διπλανοί δρόμοι υποφέρουν ακόμη, γιατί το θέμα των ναρκωτικών, το οποίο όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν διαλύει μόνο πρόσωπα, άτομα, οικογένειες, διαλύει γειτονιές ολόκληρες, όλο τον κοινωνικό ιστό. Από τη στιγμή που απαλλαγήκαμε κατά κάποιον τρόπο από τη μεγάλη πιάτσα, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, το επαναλαμβάνω, αποφασίσαμε να κάνουμε μία γιορτή για να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι εμείς μένουμε εδώ, δεν εγκαταλείπουμε, αγαπάμε τη γειτονιά μας, τη φροντίζουμε, γιατί η γειτονιά μας, ο δρόμος μας, η πόλη μας είναι το κοινό μας σπίτι. Οπότε, μετά από όλα όσα έχει ζήσει η γειτονιά, τι είναι αυτό που λείπει ώστε να δούμε και άλλες τέτοιες αφορμές να λειτουργούν έτσι για άλλα σημεία της πόλης? Η Haven μπορεί να γίνει ένα παράδειγμα. Να το δουν και άλλες γειτονιές, ότι δεν είναι αδύνατον. Χρειάζεται θέληση, χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται δημιουργικότητα. Χρειάζεται τόλμη για να κάνεις κάποια πράγματα. Όμως αυτά αξίζουν, γιατί αυτά μένουν στη ζωή. Μόνο αν αυτά ανοίγουν δρόμους στη ζωή. Η δημιουργικότητα, η αποφασιστικότητα και η τέχνη.